Γεια σας, ονομάζομαι Βιλιώτης Φίλιππος και είμαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Όπως βλέπετε από τον τίτλο της παρουσίας της, θα σας μιλήσω για τη σκοτεινή πλευρά του έρωτα, όπως αυτή απεικονίζεται μέσα σε τρία διαφορετικά φιλμ. Το πρώτο φιλμ είναι ο Άγγλος ασθενής του 1996, σε σκηνοθεσία του Άντωνι Μιγγέλα. Το δεύτερο, οι μεγάλες προσδοκίες του 1998, σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν. Και τέλος, το τρίτο φιλμ, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα του 1992, σε σκηνοθεσία του Ρωμάν Βολάνσκι. Μέσα στον χρόνο που θα σας μιλήσω, θα ξεκινήσω με το τι με όθησε στο να μελετήσω τη συγκεκριμένη θεματική, καθώς και γιατί επέλεξα τα συγκεκριμένα φιλμ. Έπειτα, θα κάνω ένα σύντομο πέρασμα από τη μεθοδολογία που εφάρμοσα για να περατώσω αυτό το ερευνητικό πόνημα, και στη συνέχεια, καθώς θα προβάλλονται ορισμένα καρέ από κάθε ταινία, θα μοιραστώ μαζί σας τις αναλύσεις τους. Τέλος, θα στραφώ στα συμπεράσματα που αναδύθηκαν από τις αναλύσεις των ταινιών, και κλείνοντας, θα σας μιλήσω για κάποιους περιορισμούς της έρευνας, καθώς και για κάποιες ερευνητικές προτάσεις προς μελλοντική διερεύνηση της συγκεκριμένης θεματικής. Αυτό που με όθησε στο να μελετήσω το εν λόγω θέμα ήταν μια πηγαία επιθυμία να ρίξω φως, όσο είναι δυνατόν φυσικά, σε ένα τόσο πανανθρώπινο θέμα που εμπερικλείει τη ζωή και το θάνατο ταυτόχρονα και ορίζει διαμφισβήτητα τη διεργασία της ανθρώπινης ύπαρξης από την απαρχή της μέχρι και το τέλος της. Επέλεξα τα συγκεκριμένα φιλμ, διότι το καθένα παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά του έρωτα σε μια διαφορετική της έκφανση. Τα τρία αυτά φιλμ κινούνται σε δύο χρόνους, στο παρόν και στο παρελθόν. Όλα έχουν αφηγηματικό χαρακτήρα και όλα έχουν επίσης από ένα ζευγάρι που ακροβατεί μεταξύ Οδύνης και Ειδονής. Στην έρευνα αυτή έγινε χρήση ποιοτικής μεθοδολογίας και πιο συγκεκριμένα αφηγηματικής ανάλυσης με την επιμέρους τεχνική της μνημονικής διεργασίας. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν εικονικοί. Το υλικό που ανέλησα αντλήθηκε τόσο από το οπτικοακουστικό υλικό των φιλμ, όσο και από τους διαλόγους των τριών ζευγαριών. Στον Άγγλο ασθενή παρουσιάζεται ένας έρωτας μέσα από τη μυρικαστική αφήγηση του ήρωα με φόντο το τοπίο της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ο ήρωας έχει παραμορφωθεί από μία πτώση με αεροπλάνο στην έρημο, αφού δέχθηκε πειρά από ένα γερμανικό πολυβολείο. Πλέον είναι ένας τραυματισμένος απόϊχος αυτού που ήταν κάποτε και δεν θυμάται πια κανένα στοιχείο της ταυτότητάς του. Στο παρόν, μέσα από τις αφηγηματικές αναδρομές του, θυμάται έναν καταλυτικό έρωτα που βίωσε, καθώς και την απώλειά του στο πρόσφατο παρελθόν. Ο έρωτας αυτός, στο πέρασμά του, σαν μια φυσική δύναμη εντροπίας, παρασέρνει ζωές και το πάθος που τον χαρακτηρίζει απεικονίζεται ανυπέρβλητο και απόλυτα ρομαντικό. Στην πρώτη επαφή του Ολμάση με την Κάθριν, διαδραματίζεται ένας διάλογος σημασιολογικών και γραμματικών συμβολισμών. Στο διάλογο αυτόν, φαίνεται πως ο έρωτας είναι γραμματικά ουσιαστικό μέρος του λόγου, δηλαδή λέξη που ανοίξει τα ουσιώδη. Σε αυτό το στιγμιότυπο συναντιούνται και έρχονται να διαφωνήσουν, δηλαδή τρόπον την να συναντηθούν η αρσενική με τη θηλυκή ύπαρξη. Η Κάθριν ισχυρίζεται πως ένας επιθετικός προσδιορισμός αρκεί για να αλλάξει το νόημα της αγάπης και χρησιμοποιεί τα παραδείγματα της ρομαντικής και της πλατωνικής αγάπης. Το φαταλιστικό ερωτικό στοιχείο του ζευγαριού βρίσκεται μόλις στο πρελούδιό του στο 58ο λεπτό, όταν ο σκηνοθέτης παρομοιάζει τον έρωτα με αμοθύελα μέσα στα πλαίσια μιας νατουραλιστικής αλληγορίας. Ο νατουραλισμός συνεχίζει να δίνει το παρόν του σε μια σκηνή που το ζευγάρι βρίσκεται κλεισμένο μέσα σε ένα αμάξι μετά το χάος που προκλήθηκε από την αμοθύελα αυτήν. Στη σκηνή αυτή, ο Ολμάση διηγείται στην Κάθριν ιστορίες και θρύλους για τους ανέμους της Αφρικής. Η ξεκάθαρη νατουραλιστική παρομοίωση του έρωτα με τον άνεμο έρχεται να τον ταυτίσει κατά μία έννοια με το ανυπέρβλητο στοιχείο της φύσης που είναι πέρα από το τετριμένο του ανθρώπινου γένους. 12 λεπτά μετά την πρώτη ώρα της ταινίας, σε μία ακόμη αναδρομή, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται στο δωμάτιο του Ολμάση, όπου ο έρωτάς τους εκφράζεται ένσαρκα με όλη την ένταση της λιβιδινικής τους ενόρμησης. Το φαταλιστικό αναπόφευκτο της δυσίωνης εξέλιξης που θα ακολουθήσει εμφανίζεται στην επόμενη σκηνή του κοινού του Λουτρού, όπου αναδύονται συναισθηματικά δίπολα ευτυχίας και δυστυχίας, άρρηκτα συνυπάρχοντα μέσα στην ομοτέλεια ενός τόσο λυρικού έρωτα. Ένα λεκτικό τέλμα διαδέχεται άμεσα τη συναισθηματική πόλωση όταν τίθενται θέματα ψεύδους, ιδιοκτησίας και εκτυπικότητας στον έρωτα. Την πρώτη τελευταία ανάκληση του καταθλιπτικού αναμασίματος του ήρωα, ο απατημένος σύζυγος της Κάθριν, στην προσπάθειά του να πέσει με το αεροπλάνο πάνω στον Ολμάση στην έρημο, τυφλωμένος από οργή, καταλήγει να πέσει με ορμή στο έδαφος με κόστος την ίδια του τη ζωή και τον τραυματισμό της Κάθριν. Ο Ολμάση, κρατώντας την πληγωμένη αγάπη του στα χέρια, τυμμένη με λευκά πέπλα, σαν νύφη που παζαρεύει με τη ζωή και το θάνατο, δηλαδή τον έρωτα, την πηγαίνει σε μια σπηλιά. Καθώς πορεύονται στην προθανάτια ανάβαση προς τη σπηλιά, η Κάθριν μέσα από τα λόγια της δείχνει τις καταστρεπτικές συνέπειες
που μπορεί να επιφέρει έλλειψη επικοινωνίας στη σχέση. Η είσοδος στη σπηλιά παραπέμπει σε ένα συμβολισμό κοντά στον ορφικό μύθο, στην είσοδο στον Άδη, στο θάνατο, στο έρευος, στους βαθύτερους φόβους της επερχόμενης απώλειας. Μέσα στη σπηλιά, ο Ολμάσι δίνει υπόσχεση στην Κάθριν ότι θα την αφήσει να πεθάνει εκεί. Πριν ο Ολμάσι φύγει από τη σπηλιά για να φέρει ιατρική βοήθεια, δείχνει με τα λόγια του όλο τον πόνο και τη θλίψη που έχει βιώσει εξαιτίας αυτού του τόσο δυνατού έρωτα. Ο σκηνοθέτης εδώ εκφράζει την τραγικότητα αυτού του μεγάλου έρωτα με ένα πλάνο που το ζευγάρι ανταλλάσσει το τελευταίο του φιλί, σφραγίζοντας την αρχή του επιλόγου της ιστορίας του. Οι αντικσοότητες του πολέμου δεν θα αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν αίσια και το τραγικό φινάλε θα έρθει φαταλιστικά να ανακόψει την προσπάθεια του Ολμάσι να σώσει την Κάθριν από το θάνατο. Ο Ολμάσι συλλαμβάνεται και φυλακίζεται, σκοτώνει έναν υπαξιωματικό του Βρετανικού στρατού γραπετεύοντας και εν τέλει αναγκάζεται να παραδώσει τους Ναζί, τους χάρτες της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας της Αγγλίας, έναντι καυσίμων για το αεροπλάνο που εξασφαλίζει, ώστε να πάρει τις ορόσεις αγαπημένες του από τη σπηλιά. Στην τελευταία αναδρομή του ήρωα, λίγο πριν ξεψυχήσει στο παρόν, επιστρέψει στο παρελθόν στη σπηλιά και εξαπλωμένος δίπλα στην νεκρή του αγάπη πεθαίνει ψυχικά και αυτός. Η ερωτική ενδοβολή είναι τόσο βαθιά μέσα στον ήρωα, που το τέλος του ερωτικού αντικειμένου σηματοδοτεί και το τέλος του ίδιου του υποκειμένου. Η αναδρομή αυτή στην ουσία είναι ο επίλογος της ταινίας σαν μια ελεγία θρήνου πάνω στο πανανθρώπινο αρχιετυπικό ζήτημα του έρωτα θανάτου. Ακούγονται τα τελευταία λόγια της Κάθριν που έγραψε το σημείωμά της. Λόγια γεμάτα θλίψη, πάθος και μοναξιά. Τα τελευταία αυτά λόγια εξυμνείται ο έρωτας σαν ιδέα και σαν πράξη, καθώς η Κάθριν εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα ξανασυναντηθούν, δίνοντας ένα συμβολικό μήνυμα μακριά από τις ψευδεπίγραφες ανάγκες του κατέχειν και του επεκτείνειν. Λυρικά υπονοείται ότι ούτε η έλλειψη φωτός ζωής δεν μπορεί να σταματήσει την αποτύπωση της αγάπης και του έρωτα στις ψυχές των ανθρώπων. Η έξοδος από τη σπηλιά, δηλαδή το θάνατο και τη ζωή ταυτόχρονα, σηματοδοτεί το θρήνο και τον αβάσταχτο πόνο του ήρωα, καθώς κρατάει στα χέρια του την αγαπημένη του ως νεκρή νύφη. Ο σιωπηλός και βοερός του ολολιγμός μέσα στο ξέσπασμά του δείχνουν την απέραντη οδύνη για την απώλεια της αγαπημένης του και το δικό του ψυχικό θάνατο. Η τελευταία πτήση του ζευγαριού πάνω από το άπειρο της ερήμου, που είναι γεμάτη άμμο και σκόνη, δηλαδή ύλη, συμβολίζει την κοινή πορεία των ψυχών τους προς τους εθέρες. Δηλαδή, το ερωτικό βίωμα δεν νικέται από το θάνατο, γιατί έχει μια υπερσωματική υπόσταση που έγκυται στο αξεπέραστο της αγάπης. Στη δεύτερη ταινία τώρα παρουσιάζεται μια μορφή έρωτα μέσα σε πλαίσια ονειρικής, φαντασιακής και ανεκπλήρωτης υφής. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από ένα συνεχές ρομαντικό ανεκπλήρωτο που βιώνει ο πρωταγωνιστής. Το ονειρικό αφήγημα ξεκινάει στη Φλόριντα όταν ο Φιν και η Εστέλα βρίσκονται στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Στη συνέχεια το ερωτικό δράμα τοποθετεί το ζευγάρι στη Νέα Υόρκη και στο τέλος η αφηγηματική ιστορία του Φιν κλείνει πάλι στο σημείο της εκκίνησής της στη Φλόριντα. Το φιλμ ξεκινάει με μια εισαγωγή η οποία τονίζει την υποκειμενικότητα του βιώματος, της νοηματοδότησης, της μνημονικής διεργασίας και της αφήγησης. Οι πρωταγωνιστές γνωρίζονται στα 10 τους χρόνια μέσα στον παρρικμασμένο κήπο της θείας της Εστέλα, ενός τόπου που φέρει τον αλληγορικό τίτλο του Χαμένου Παραδείσου. Το ανεκπλήρωτο αρχίζει να προμηνύεται νωρίς από τον τρόπο που η μικρή Εστέλα φέρεται στο μικρό Φιν. Στο 27ο λεπτό, τα δύο παιδιά φιλιούνται, αλλά το υγρό και φαινομενικά ρομαντικό και αθώο φιλί που δίνει η Εστέλα στον Φιν αποτελεί ένα σαγηνευτικό ερωτικό δέλεαρ. Το νερό που του προσφέρει να πιει από το συντριβάνι του σπιτιού μπορεί να μην είναι δηλητηριασμένο όπως του λέει, αλλά το φιλί σε συμβολικό επίπεδο είναι. Τα χρόνια περνάνε και οι δύο πρωταγωνιστές είναι πλέον 20 χρονών. Η αφηγηματική παράθεση της ιστορίας βρίσκει τον Φιν και την Εστέλα στο δωμάτιο του Φιν μόνους να παραδέχονται ότι είναι ερωτευμένοι. Ενώ φαίνεται ότι ο ερωτικός πόθος τους θα πάρει ένσαρκη μορφή, τα νοσηρά παιχνίδια γοητείας και απόρριψης που από μικρή διδάχτηκε η Εστέλα από τη θεία της για να εκδικηθεί όλους τους άνδρες, έχουν ξεκινήσει ήδη να παίρνουν ξεκάθαρη μορφή μέσα από το φόντο της ναρκισιστικής ημάγκο της. Το ένσαρκο ανεκπλήρωτο μόλις άρχισε, καθώς η Εστέλα με έναν ξεκάθαρο σνομπιστικό ελιτισμό χαιρετά τον Φιν στα γαλλικά, γλώσσα που ο Φιν δεν γνωρίζει και η Εστέλα το ξέρει. Η Εστέλα φεύγει αποχαιρετώντας τον επίσης στα γαλλικά. Και ο Φιν μένει μόνος βιώνοντας οδυνηρά την απουσία της. Περνούν 7 χρόνια και οι πρωταγωνιστές βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχουν συναντηθεί ακόμη. Ο Φιν πίνει νερό από ένα συντριβάνι σε ένα πάρκο και ξαφνικά μια γυναίκα τον φυλάει πίνοντας νερό μαζί του. Η Εστέλα. Η αναβίωση του παιδικού έρωτα και του μετεφηβικού ανεκπλήρωτου ξυπνούν μέσα στην καρδιά του Φιν.
Η Εστέλα προσκαλεί τον Φιν σε μία λέσχη μεγαλοαστών την επόμενη μέρα το απόγευμα. Στη λέσχη αυτή, ο Φιν γνωρίζει τον αραβωνιαστικό της και οι τρεις τους συμφωνούν να ζωγραφίσει ξανά ο Φιν ένα πορτρέτο της Εστέλα, όπως τότε που ήταν παιδιά. Το επόμενο απόγευμα, καθώς ο Φιν κοιμάται, ξυπνά από την Εστέλα, η οποία σαν ένσαρκη φαντασίωση εισέρχεται στο δωμάτιό του και του ζητάει από πλανητικά να τη ζωγραφίσει. Σε αυτό το στιγμιότυπο φαίνεται το στοιχείο του ονειρικού φαντασιακού έρωτα και το ερωτικό δέλεαρ της Αγίνης βρίσκεται πιθανότατα στο ζενίθ του, καθώς η Εστέλα δίνεται για πρώτη φορά μπροστά στον Φιν για να τον προκαλέσει. Αμέσως μετά, η Εστέλα αποχωρεί και μέσα στον κύκλο της επαφής του ζευγαριού εκδηλώνεται η πρόωρη απόσυρσή της που διωγγώνει το ανεκπλήρωτο μεταξύ τους και οδηγεί στην αναβίωση του ανοιχτού λογαριασμού που χαρακτηρίζει αυτόν τον άπιαστο ρομαντικό και ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο Φιν την ακολουθεί. Στο διάλογό τους σκιαγραφείται καθαρά για πρώτη φορά το ψυχικό προφίλ της Εστέλα και παρουσιάζεται στους θεατές η ψυχική ανατομία του ναρκισισμού της. Ομολογεί πως έχει διδαχτεί να είναι έτσι, δηλαδή άκαρδη και συναισθηματικά απρόσφορη. Η Εστέλα, παρόλο που είναι ερωτευμένη με τον Φιν, έχει δεχτεί να παντρευτεί τον αραβωνιαστικό της, γεγονός που καθρεφτίζει το εσωτερικό της σχίσμα. Ανακοινώνει την απόφασή της στο Φιν και τον ρωτάει αν θα την έσωζε σε περίπτωση που αποφάσιζε να πεθάνει. Στην ουσία τον προκαλεί να τη σταματήσει από το να ενταφιαστεί μέσα σε ένα κενό γάμο. Πράγμα το οποίο ο Φιν θα προσπαθήσει, απομακρύνοντάς την από ένα επίσημο δείπνο, στο οποίο εκείνη δεν θέλει να βρίσκεται. Στο αμέσως επόμενο πλάνο, φιλιούνται στη βροχή και αποχωρούν σε μια ξεκάθαρη ενσάρκωση του φαντασιακού ανεκπλήρωτου. Βιώντας το σαρκικό του έρωτα, η εικόνα χάνεται στο φως και νατουραλιστικά σχεδόν ο ηχητικός καμβάς του φιλμ γεμίζει με ήχους από γλάρους. Μετά τη σαρκική τους ένωση, τα πράγματα εξελίσσονται δυσίωνα για το μέλλον τους. Η Εστέλα φεύγει για χρόνια στην Ευρώπη και ο έρωτάς τους φαίνεται να χάνεται για πάντα. Ο Φιν μετουσιώνει σε τέχνη τον απίθμενο πόνο του ανεκπλήρωτου έρωτά του και γίνεται ένας καταξιωμένος ζωγράφος. Λίγο πριν το τέλος της ταινίας, αναστοχάζει τα πεπραγμένα της ζωής του και επιστρέφει στη Φλόριντα. Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, έρχεται ένα αισιόδοξο και ρομαντικό τέλος να κλείσει όλες τις ψυχικές πληγές των ηρώων. Στην προβλήτα της εγκαταλελειμμένης και κατεδαφιζόμενης πλέον έπαυλης του χαμένου παραδείσου, όπου πρωτοσυναντήθηκαν σαν παιδιά, συναντιούνται τυχαία ξανά. Η εικόνα της Εστέλα απέχει από τον ναρκισσιστικό προσωπείο, που σαν νεκρική μάσκα σκέπαζε τα συναισθήματά της. Είναι πιο αληθινή, πιο προσιτή και πιο ανθρώπινη πλέον. Στην τελευταία λήψη κρατιούνται χέρι με χέρι και όπως ο ήλιος δει, έτσι και οι δύο αφήνουν όλες τις σκιές του παρελθόντος να σβήσουν μέσα στη θάλασσα του έρωτά τους. Τέλος, στα μαύρα φεγγάρια του έρωτα, ο Όσκαρ αφηγείται το παρελθόν στο παρόν. Στο παρόν, μέσω της αφήγησης, λαμβάνει χώρα η αποπλάνηση ενός ζευγαριού που γιορτάζει την 7η επέτειό του σε μια κρουαζιέρα από ένα άλλο ζευγάρι καταραμένων που ταξιδεύει με το ίδιο πλοίο. Στο παρελθόν, οι θεατές γίνονται μάρτυρες του σκοτεινού χρονικού του καταραμένου ζευγαριού του Όσκαρ και της Μιμή, οι οποίοι ζουν μια μετεχνιακή κατάσταση αναζήτησης της ειδονής ως μέσον για να ξεπεράσουν τα αδιέξοδα που δημιουργούν οι ασύμβατοι χαρακτήρες τους. Σταδιακά γλιστρούν σε μια συμβιωτική κόλαση όπου εκδηλώνουν βαριές ψυχοπαθολογίες ναρκισσιστικού, εξαρτητικού και σαδομαζοχιστικού τύπου. Η αποπλάνηση του άλλου ζευγαριού που συμφωνούν από κοινού είναι η παροδική προέκταση αυτής της κόλασης του παρελθόντος και την επιτυγχάνουν με όχημα την προβολική ταύτιση, η οποία καταλήγει να επιφέρει διάσχιση και στο άλλο ζευγάρι. Η αφήγηση ξεκινάει σε μια ειδηλιακή σκηνή σε ένα λεωφορείο στο Παρίσι, όταν ο Όσκαρ δίνει στη Μιμή το εισιτήριό του, προκειμένου να μην πληρώσει πρόστιμο στους ελεγκτές της γραμμής του λεωφορείου. Ύστερα χάνονται. Ο Όσκαρ έπειτα αναζητά παντού τη Μιμή και τη βρίσκει συγκυριακά σε ένα εστιατόριο, όπου εκείνη δουλεύει ως σερβιτόρα και εκείνη διπνεί με μια άλλη γυναίκα. Το ειδήλιο ξεκινάει να εκτυλίσσεται μέσα σε πλαίσια εξειδανίκευσης των ερωτικών αντικειμένων και από τις δύο πλευρές. Ο Όσκαρ γοητεύεται από τις αντιφάσεις της Μιμή και μέσα στην ερωτική ψευδαίσθηση προβάλλει σε εκείνη ό,τι είχε ανάγκη ο ίδιος να πάρει. Η λιβιδινική δίνει ανάμεσά τους ξεκινάει μπροστά στο αναμένο τζάκι, στο διαμέρισμα του Όσκαρ, τα χαράματα της επόμενης ημέρας. Οι μέρες περνούν και η έλξη, ο πόθος, το πάθος και η λαγνία που τους ενώνουν δίνουν την εντύπωση και στους δύο ότι είναι αστήρευτα. Το πρώτο στοιχείο ψυχοπαθολογίας της Μιμή εμφανίζεται λίγο πριν το τέλος της πρώτης αφήγησης, όταν με μια φαινομενικά παιδική αφέλεια και χάρη ζητά και επιμένει να τον ξυρίσει με τη λεπίδα με την οποία αυτός ξυρίζεται. Όσκαρ ενώ στην αρχή της αρνείται, στο τέλος υποκύπτει. Η Μιμή τον κόβει στο μάγουλο και τότε γλύφει το αίμα που ξεχύνεται. Σε αυτό το στιγμιότυπο, η λίμπιντο του ζευγαριού ξεκινάει να εκφράζεται μέσα από τα ένστικτα εξουσίας και ελέγχου της ζωής του άλλου.
10 λεπτά αργότερα η αφήγηση αρχίζει να γίνεται πιο σκοτεινή, καθώς το ζευγάρι αρχίζει να υλοποιεί φαντασιώσεις σαδομαζοχισμού με φετιχιστική αμφίεση. Οι παραφιλικές πρακτικές βρίσκονται μόλις στον πρόλογό τους σε σχέση με το τι πρόκειται να ακολουθήσει μέσα στο έκφυλα φιλίδωνο ερωτικό σκηνικό του ζευγαριού. Τα ένστικτα εξουσίας στην προκειμένη απλά καθρεφτίζονται μέσα από τη σεξουαλική αλγολαγνία του ζευγαριού, αλλά υπάρχουν και πέρα από τη λιβιδινική τους έκφραση. Ο αποκλίνων δεσμός έχει αρχίσει ήδη να πλάθεται και αυτό φαίνεται μέσα από το μανιώδη έρωτα που πρόκειται να εκφραστεί λίγο αργότερα μέσα από δύο διαφορετικά περιστατικά. Στο πρώτο περιστατικό, η Μιμή εκφράζει ζήλια και εκτιτικότητα όταν διαβάζει ένα βιβλίο από το συγγραφικό έργο του Όσκαρ που περιγράφει ερωτικές περιπτύξεις με άλλες γυναίκες. Στο δεύτερο περιστατικό, όταν βγαίνουν σε ένα μπαρ με φίλους τους, όταν η Μιμή ζηλεύει, επειδή ο Όσκαρ μιλάει με τη φίλη της, με ολοφάνερη εκδικητικότητα αρχίζει να χορεύει με ένα νέο άντρα μπροστά στον Όσκαρ με ακραία προκλητικό τρόπο και αυτός την αφήνει στον μπαρ και φεύγει. Όταν συναντιούνται στο σπίτι, η Μιμή εκφράζει παράπονα, υπέρμετρη ζήλια και μέσα από το διάλογό τους φαίνονται ο αγώνας ελέγχου και τα νοσηρά σαδιστικά παιχνίδια στα οποία έχει ήδη μπει το ζευγάρι. Η σεξουαλική χρεοκοπία και η σχεσιακή παρακμή του ζευγαριού σφραγίζονται από την αποτυχία διέγερσής τους ακόμα και μέσα από φετιχιστικά παιχνίδια ρόλων. Στην τρίτη αφηγηματική αναδρομή, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται στην κουζίνα του διαμερίσματος και ανταλλάσσουν λεκτικά πυρά σχετικά με τα προσωπικά τους ελλείμματα. Σε αυτή τη σκηνή, η αναπόφευκτη απομυθοποίηση φέρνει τη δεύτερη σύγκρουση του ζεύγους, αυτή τη φορά χωρίς κάποια πυροδότηση από αισθήματα ζήλιας, αλλά από ατόφια απέχθεια του ενός προς τον άλλο. Το παλόμενο δίπολο της αμφιθυμίας και τα προσωπικά ελλείμματα του καθενός ξυπνούν παθολογίες και ένστικτα πρωτόγωνα. Στη σκηνή της σύγκρουσης, η Μιμή καταλήγει στο πάτωμα μετά την άσκηση ομής βίας, όπου λιποθυμά και αφού συνέρχεται, δέχεται τη συγγνώμη του και του λέει πως τον αγαπά. Ο μανιώδης έρωτας πλέον είναι αναμφίβολος, καθώς ο τρόπος που το ζευγάρι συνδέεται καταλήγει να είναι εξουσιαστικός, νοσηρός και αμφιθυμικός. Ο χωρισμός πλέον είναι μονόδρομος και η ανθρώπινη εθεροβατική τάση προς τη χρονική υπερβατικότητα δεν αρκεί για να κρατήσει το ζευγάρι ενωμένο. Στον πλάνο του χωρισμού, η Μιμή πιθανότατα αντιπροσωπεύει την αρχή της ειδονής, ενώ ο Όσκαρ την αρχή μιας κοινικής πραγματικότητας. Η Μιμή εθεροβατεί και ο δε γιώνει εκμηδενιστικά. Στη συνέχεια, ο Όσκαρ προσπαθεί να αφήσει πίσω του την όλη ιστορία και η Μιμή προσπαθεί να φέρει μια επανασύνδεση, καθώς είναι συντετριμένη από το χωρισμό. Ένα βράδυ που ο Όσκαρ επιστρέφει σπίτι του, τη βρίσκει έξω από την πόρτα του η Μιλιπόθυμη. Σε σκηνή που ακολουθεί, η Μιμή τον οικετεύει να ξαναγίνουν ζευγάρι και του δίνει το ελεύθερο να τη φερθεί όσο αισχρά θέλει. Το ένστικτο εξουσίας και ελέγχου πάνω στη ζωή του άλλου δίνεται στα χέρια του Όσκαρ και του αξιοποιεί στο έπακρο. Η κόλαση που της προσφέρει καθρεφτίζει το κρεσέντο του απόλυτου ελέγχου πάνω της, καθώς ο ίδιος πλάθει τη δαιμονοποίησή της με την απάνθρωπη συμπεριφορά του, απανθρωποποιείται και ο ίδιος, αφαιρώντας την αίσθηση αυτού, καταρακώντας την αξιοπρέπειά της και οδηγώντας τη σε έκτρωση όταν εκείνη μένει έγκυος, τη σκοτώνει σε ένα συμβολικό επίπεδο. Μετά από όλα αυτά τα σαδιστικά βασανιστήρια, τη στέλνει σε κάποιο εξωτικό νησί, εξαπατώντας την ότι θα πάει και αυτός μαζί της, πράγμα που δεν κάνει ποτέ. Έπειτα η Μιμή εξαφανίζεται και ο Όσκαρ, καθώς χαίρεται την ελευθερία του μέσα από αλλεπάλληλες πρόσχερες ερωτικές περιπτύξεις με διάφορες γυναίκες, καταλήγει στο νοσοκομείο μετά από ένα τραγικό ατύχημα. Το μόνο άτομο που θα τον επισκεφτεί είναι η Μιμή ως δαίμονας υπέρμετρης εκδίκησης που ο ίδιος δημιούργησε και ως μορφή νέμεσης που τον συντρίβει στο κρεβάτι του νοσοκομείου, αφήνοντας τον για πάντα ανάπηρο από τη μέση και κάτω. Η Μιμή πλέον έχει τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του, καθώς γίνεται η νοσοκόμα του. Ο σαδισμός που υπέστη από τον Όσκαρ πλέον εκφράζεται πάνω του με πολύ άσχημους και ιδεχθείς τρόπους. Καθώς ο Όσκαρ βασανίζεται, συμπεραίνει ότι αυτό που εισπράττει είναι στρεβλή σαδιστική αγάπη. Η σχέση τους πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί ως παθολογική, συνεξαρτητική, συμβιωτική και ως σχέση μίσους και κάλυψης ψυχοσυναισθηματικών κενών. Ως ίστατο εκδικητικό χτύπημα μέσα στην τελευταία αφήγηση, η Μιμή σε απόσταση ενός δωματίου με ανοιχτή πόρτα συνευρίσκεται μέσα στο σπίτι με άλλον άνδρα, εκμηδενίζοντας τον Όσκαρ με υπέρμετρο σαδισμό. Ο Όσκαρ, μέσα από την αφήγησή του στο παρόν, δείχνει στο κοινό μία μορφή πάθους που το προσδιορίζουν η σκληρότητα και η απανθρωποποίηση. Ο ψυχικός αλληλομηδενισμός του ζευγαριού το οδηγεί σε ένα διασχιστικό δεσμό. Η αφήγηση έχει τελειώσει, αλλά η ιστορία της νοσηρής διάδας πλάθεται ακόμα μέσα από το άπλιστο και ατέρμονο παιχνίδι εξουσίας και ελέγχου της ζωής του άλλου. Η συμφωνημένη συνωμοσία του διπλά διασχισμένου ζευγαριού ζητά εκτόνωση πάνω στα επιλεγμένα θύματά του, τα μέλη του άλλου ζευγαριού.
επιχειρώντας μέσα από μία μερική προβολική ταύτιση να το διασχίσει και αυτό. Η προσπάθεια αυτή επιτυγχάνεται με όπλο της αρσενική, αλλά προκύπτει το αναπάντεχο, να έλκονται οι δύο γυναίκες ερωτικά και να αφήσουν τα αρσενικά έξω από το συμφωνημένο παιχνίδι. Με αυτή την πράξη, η πάντα απρόβλεπτη Μιμή απαξιώνει σαντιστικά για άλλη μια φορά τον Όσκαρ. Λόγω αυτής της απαξιωτικής πράξης, όταν οι ερωτικές περιπτύξεις της με την άλλη γυναίκα τελειώσουν, ο Όσκαρ την πυροβολεί και τη σκοτώνει για να δώσει αυτός την τελευταία πράξη του δράματος σε αυτόν τον άπλιστο και ατέλειωτο αγώνα ελέγχου πάνω στην ψυχή του άλλου. Προτού αυτοκτονήσει, λέει: «Απλώς είμαστε πολύ άπλιστοι, μωρό μου. Αυτό ήταν όλο». Τρεις σκοτεινές πλευρές, λοιπόν, μια έννοια ρομαντικής και παρανοής μέσα από τρεις διαφορετικές ταινίες και τις αφηγηματικές περιηγήσεις τους σε διαφορετικά πλαίσια. Όμως οι κοινές συνιστώσεις ανάμεσα στις βαθύτερες αναλύσεις των ταινιών περιστρέφονται γύρω από ένα βασικό άξονα, την ανθρώπινη ψυχοπαθολογία. Είτε αυτή εκφράζεται μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο, είτε μέσα από την κοινωνία. Ψυχοπαθολογία που είτε εκφράζεται ως αποτέλεσμα μιας τεράστιας απώλειας, είτε ως αναχαιτιστικός παράγοντας μιας ρομαντικής εκπλήρωσης ενός τρυφερού παιδικού και ονειρικού έρωτα, είτε ως καταστροφικό και αδυσόπιτο ένστικτο εξουσίας που μετατρέπει τον έρωτα σε μίσος. Σε μια λυρική απεικόνιση του έρωτα, ίσως ο λίγον τι αυθαίρετα, να μπορούσε εδώ εικαστικά να απεικονιστεί η έννοια του έρωτα να συμβαδίζει με την καταστροφή μέσα στην απόλυτη αμφίπλευρη διάχυση, σαν μια αέναη αλληλουχία ενός δημιουργικού και συνάμα καταστροφικού προτζές μορφής και φόντου. Το έρευος του ανθρώπινου ψυχισμού μοιάζει να είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τη συναισθηματική και τη λιβιδινική κατάσταση που ονομάζεται έρωτας. Η ίδια η φύση του έρωτα ίσως εν τέλει να αποτελεί γόνιμο έδαφος για την ανάδυση και την εκδήλωση της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας. Η προσπάθεια ένωσης των υπάρξεων φέρνει αναπόφευκτα στην επιφάνεια κομμάτια του ασυνειδήτου και της εσωτερικής μη εκδηλωμένης ψυχοπαθολογίας του εκάστοτε ανθρώπου. Δηλαδή, ο έρωτας, σαν ψυχικός καταλύτης υποχώρησης του πρωτογενούς ναρκισισμού, φέρνει στο φως ό,τι μπορεί να λανθάνει και να κοιμάται μέσα στον καθένα. Ο έρωτας, όπως και η ζωή, δημιουργείται και καταστρέφεται εν ταυτό. Σε όλες τις ταινίες που αναλύθηκαν, υπάρχει η κορύφωση του έρωτα και του άλγους που βιώνουν τα εκάστοτε πρόσωπα στις εκάστοτες σκηνές. Ο πόνος με διαφορετικές αμφιέσεις μοιάζει να είναι ο κοινός παρονομαστής του έρωτος που παρουσιάζονται. Πόσο λεπτή είναι λοιπόν η γραμμή ανάμεσα στον έρωτα και τον πόνο? Μήπως η ακαθόριστη φύση αυτής της διαχωριστικής γραμμής υποδηλώνει την κατάργησή της σε ακραίες μορφές πάθους, σαν να μην νοείται η μία έννοια χωρίς την άλλη? Έρωτας και πόνος μοιάζουν να είναι ανάλογα ποσά μέσα στις αυξομοιώσεις της ψυχικής και της σαρκικής λίμπιντο και έννοιες ισοδύναμες και εναλλασσόμενες. Η σύμφυση ακατέργας του ψυχικού σκότους, οξέως άλγους και παράφορου έρωτα, μάλλον φαίνεται να είναι βαθιά εδρεωμένη μέσα στη διεργασία του ανθρώπινου ψυχισμού. Φαίνεται πως η δυναμική των μηχανισμών άμυνας των ερωτευμένων, όπως η προβολή, η ανδοβολή, η συμβολή και η προβολική ταύτιση, να καθιστούν την πραγματικότητα της διάδας αρκετά έθραυστη, ρευστή και ασταθή. Όλες αυτές οι συνειδητές και ασυνείδητες διεργασίες ενίοτε οδηγούν σε μια ασφυκτική και συμβιωτική ταύτιση, όπου η ατομική ύπαρξη αρχίζει να χάνει τον εαυτό της και προκαλεί επιπλοκές παρεξηγήσεων, ασυνεννοησίας, συγκρούσεων και ανάδυσης παθολογικών αξιώσεων και συμπεριφορών. Η απόλυτη ταύτιση συγχώνευση αντικατοπτρίζεται με επώδυνο τρόπο από τον ψυχισμό του ενός στον ψυχισμό του άλλου. Ο έρωτας ως συνέστημα βιώνεται απόλυτα λόγω της ταύτισης, είτε αυτή εκδηλώνεται παθολογικά είτε λυτρωτικά. Όταν ο έρωτας είναι αληθινός και έντονος, μπορεί να επιφέρει απόλυτη ευτυχία, απόλυτη δυστυχία ή και τη συνύπαρξη και των δύο. Η αχρονική στιγμή της ένωσης του έρωτα μέσα στην υπερσωματική τάση της ανθρώπινης ύπαρξης δεν έχει σημείο αποχής, έχει μόνο σημείο επαφής και συνάντησης. Στην αμφίδρομη διάχυση διάλυση των δύο υπάρξεων στον έρωτα, το σημείο συνάντησης αφομοιώνεται από την αναδυόμενη διαδική ύπαρξη. Στη σκοτεινή μυσταγωγή αυτή, το φως απουσιάζει μαζί με τη λογική και οι υπάρξεις καλούνται να βυθιστούν στα άδυτα του σκιασμένου ψυχισμού του άλλου και του εαυτού τους. Η μέθυξη αυτής της διαδικασίας εξηγείται από τον δημιουργικό νιχηλισμό που τη διακατέχει. Σε ιδεαλιστικό επίπεδο, ο έρωτας τριαμβεύει επί του θανάτου εξαιτίας του αλληγορικού γεγονότος ότι και ο ίδιος είναι ένας συμβολικός θάνατος. Τη συνύπαρξη του σκότους και του φωτός στον έρωτα εκφράζει ο Ευρυπίδης διαχρονικά στη Μίδια με τα λόγια «Έρωτα εσύ χαρά και δίμηνε των ανθρώπων». Θα ήθελα να κλείσω με την επίγνωση του αναπόφευκτου βιώματος ερωτικής οδύνης, εφόσον είμαστε ζωντανοί και αναζητούμε τον έρωτα. Όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται,
Στον δημιουργικό νιχηλισμό του έρωτα, βιώνουμε τη θλίψη σε σύμπραξη με την ευτυχία και την κατάσταρκη ένωση του εαυτού μας με τον άλλον. Την πεμπτουσία της ύπαρξής μας που λέγεται ζωή, πριν από το τεράστιο φαινόμενο του θανάτου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δόκτωρ Πήλιο Σταύρου, επόπτη αυτού του ερευνητικού πονήματος, τον Δόκτωρ Ορέστη Γιωτάκο που με προσκάλεσε σε αυτό εδώ το συμπόσιο και τους φίλους μου Παναγιώτη, Δώρα, Γιάννη και Γιώργο. Τέλος, νομίζω πως είναι σημαντικό να μοιραστώ μαζί σας ότι εφόσον η έρευνα αυτή έγινε σε πλαίσια προπτυχιακού προγράμματος ψυχολογίας, υπήρχε περιορισμός της λέξη και ως εκ τούτου δεν ήταν εφικτή η εντρίφηση σε περισσότερα φιλμ, έτσι ώστε να εξεταστούν περισσότερες εκφάνσεις της σκοτεινής πλευράς του έρωτα. Ακόμη, λόγω του ίδιου περιορισμού, η εναιστώσα μελέτη εστίασε αμυγώς στα ζευγάρια, αφήνοντας στην άκρη το παρελθοντικό τους φόντο, κάτι που θα μπορούσε να δώσει άφθονο υλικό για περαιτέρω ανάλυση και κατανόηση των κινηματογραφικών κοσμοειδόλων που εξετάστηκαν. Στο μέλλον θα μπορούσαν να διερευνηθούν τα εν λόγω φιλμ με περισσότερη λεπτοδουλειά, καθώς και άλλα φιλμ, κάποια από τα οποία θα σας προβάλλω ευθύς αμέσως. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και τις δικές σας προσπάθειες και τις δικές σας προτάσεις, καθώς και τις δικές σας ερμηνείες πάνω στα φιλμ που αναλύθηκαν. Σας ευχαριστώ.